Είμαστε στο ακροτήριο Τένα, το νοτιότερο υπηρετικό άκρο της Ελλάδας και της Ευρώπης. Θα σας δείξω πώς γίνεται η περισυλλογή του ανθού του αλατιού. Τι είναι ο ανθός του αλατιού? Ο ανθός του αλατιού είναι η κρυσταλλική επιφάνεια αλατιού που πιάνει μία κοιλότητα βράχου που έχει μαζέψει αρκετό θαλασσινό νερό. Αυτό λέγεται ανθός του αλατιού ή αφρίνα, ή οι Γάλλοι το λένε fleur de sel. Έτσι είναι η ιδανική παραλία για να μπορέσετε να μαζέψετε αλάτι. Είναι ομαλή προς τη θάλασσα, βραχώδης, για να μπορεί να δημιουργεί κοιλότητες στους βράχους. Μετά από αρκετό καιρό, δηλαδή από το Μάιο και μετά, αρχίζει ο δυνατός ήλιος και εξατμίζει το θαλασσινό νερό. Για να μπορέσετε να αντιληφθείτε καλύτερα πόσα λίτρα θαλασσινού νερού χρειάζονται για να σχηματιστεί η αφρίνα, αρκεί να σας πω ένα μέγεθος. Το θαλασσινό νερό κατά μέσο όρο έχει 3,5% μόνο αλάτι. Σκεφτείτε αυτή η διαδικασία. Με το νοτιά και τη θάλασσα τα κύματα που φέρνει νερό, στεγνώνει, εναποθέτει αλάτι. Πολλές φορές με αποτέλεσμα να μαζευτεί ο ανθός του αλατιού, που είναι το πιο πολύτιμο μέρος από το αλάτι. Το ακροτήριο Τέναρο είναι ένας ιδανικός τόπος για να μαζέψουμε τον ανθό του αλατιού. Το να μαζεύει κάποιο σαλάτι θέλει πολύ καλή φυσική κατάσταση. Είναι μια διαδικασία επίπονη και αρκετά κουραστική. Η συλλογή του αλατιού έχει 3 στάδια. Το πρώτο είναι το επίπονο και δύσκολο μάζεμα από τις κοιλότητες των βράχων. Το δεύτερο είναι το στέγνωμα στο δυνατό ήλιο. Και τρίτο είναι το καθάρισμα από ξένα σώματα και σωματίδια. Αυτό γίνεται απλώνοντας το στεγνό πλέον αλάτι επάνω σε μία άσπρη βαμβακερή πετσέτα. Και μετά με μεγάλη υπομονή γίνεται η διαλογή. Ο σχηματισμός αυτού του στρώματος, του κρυσταλλικού αλατιού, γίνεται τελείως φυσικά. Μετά από πολλούς νοτιάδες και κύματα που σκάνε πάνω στα βράχια, μαζεύουν οι κοιλότητες νερό. Ο δυνατός ήλιος εξατμίζει αυτό το νερό. Και αυτό που μένει στην επιφάνεια εξαιτίας της θερμότητας των βράχων και του δυνατού ήλιου είναι ο ανθός του αλατιού. Κάθε κοιλότητα είναι τριστρωματική. Αποτελείται δηλαδή από 3 στρώματα. Το επάνω είναι ο πολύτιμος ανθός του αλατιού. Το μεσαίο είναι υψηλής πυκνότητας θαλασσινό νερό σε αλάτι. Και το τελευταίο, το κάτω στρώμα, είναι αλάτι σε μορφή ίζηματος. Το ίζημα στον πάτο της κοιλότητας δεν το χρησιμοποιούμε παρά μονάχα για παστά, εάν θέλουμε να φτιάξουμε κάτι παστό. Αυτό που αξιοποιούμε είναι ο ανθός, η αφρίνα. Δηλαδή το επάνω στρώμα, και θα σας δείξω με ποιον τρόπο το μαζεύουμε από τα βράχια. Για να μαζέψετε το αλάτι χρειάζεται μία πανινή τσάντα.
Αυτό συμβαίνει γιατί βάζοντας μέσα το αλάτι, το πανί θα αφήσει να φύγει το περιττό θαλασσινό νερό. Θα αποβάλει δηλαδή την υγρασία. Έτσι το αλάτι θα στεγνώσει πιο εύκολα και θα μεταφερθεί πιο εύκολα. Εδώ βρήκα μερικές. Να δούμε τι θα μπορέσουμε να πάρουμε αυτή τη στιγμή. Μπροστά μου υπάρχει μία μεγάλη και μία μικρότερη. Και υπάρχει αντίστοιχα στα δεξιά από τη μία, οι υπόλοιπες είναι στεγνές. Θα προσπαθήσω να πάρω αυτό αλατιού από την εκεί που πηγαίνω. Πλησιάζω με προσοχή. Πάντοτε το μαζεύουμε σε τσάντα κουπανί για να μπορεί να βγάζει τα υγρά. Βάζω μέσα τα δάχτυλα και βγάζω τον ανθό. Αυτό είναι ένα υπέροχο κομμάτι. Μεγάλα κομμάτια. Είπαμε ποτέ δεν μαζεύουμε ίζι. Εδώ βρισκόμαστε σε μια άλλη λιμνούλα του λότικου. Ορίστε, το κατάθαρο ανθός αλάτιου, το κατάθαρο. Ορίστε. Αυτή είναι η διαδικασία που πρέπει να μαζέψουμε τον ανθό. Πρώτα διαχωρίζουμε το επάνω μέρος. Αυτό είναι ο ανθός του αλατιού. Δεν χρειάζεται να παίρνουμε το ίζυμα. Το ίζυμα είναι στο κάτω μέρος και είναι γεμάτο από άλατα, όχι ανθό αλατιού, και σκουπιδάκια τα οποία φέρνει ο καιρός. Προσέχουμε να μην υπάρχει ανθρώπινη δραστηριότητα από εκεί που μαζεύουμε το ανθό του αλατιού. Το στέγνωμα του αλατιού γίνεται στο δυνατό μεσογειακό ήλιο. Χρειάζονται μερικές μέρες για να στεγνώσει η ποσότητα του αλατιού που έχετε μαζέψει και έχετε απλώσει επάνω σε μια πανινή επιφάνεια. Η αφρίνα, ο ανθός δηλαδή του αλατιού, είναι μια εξαιρετική ποιότητα αλατιού, πιο πλούσια σε συστατικά, ωφέλιμα για τον οργανισμό από όλους τους άλλους τύπους αλατιού και έχει το καταπληκτικό άρωμα της θάλασσας. Είναι περιζήτητο σε όλους τους σεφ μεσογειακής κουζίνας.